Κύριε Τσικαλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας στους δύο, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Κύριε Τσικαλάκη, η Καστοριά δυστυχώς μέσα σε λίγες μόνο μέρες, ενώ ήμασταν στο επίπεδο 3 και όπως μας είχατε ενημερώσει κλείναμε προς το 2, ξαφνικά αύριο κινδυνεύουμε με το να μπούμε στο επίπεδο 4. Πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, κύριε Τσικαλάκη, από εκεί που να λέμε θα πάμε στο 2 ή στο 1, να βρεθούμε ξαφνικά στο 4? Καταρχάς σας κάνουμε μια πολύ σύντομη αναδρομή, γιατί όταν κανείς γυρνάει λίγο πίσω και από αυτά που έχει πει, έχει κάνει, διδάσκεται για να, αν τυχόν έχει κάνει λάθη, να μην τα επαναλάβει στη συνέχεια. 2 εβδομάδες ακριβώς πριν, δηλαδή την προπροηγούμενη Τετάρτη, είχε συνέλθει αυτή η επιτροπή που λειτουργεί στο Υπουργείο Υγείας των Ειδικών. Έκανε κάποιες εισηγήσεις και η κυβέρνηση οδηγήθηκε σε κάποιες αποφάσεις που πριν από 11 μέρες, εκείνη την Παρασκευή, βγήκε εκείνος ο γνωστός χάρτης για όλη την Ελλάδα που μας έβαζε στην κατηγορία 3. Όπου είχαν δημιουργηθεί και πολλές αντιδράσεις, κύριε Τσικαλάκη. Κάποιες τις εισέπραξα και εγώ με τηλέφωνα, με επικοινωνία. Κάποιοι νομίζουν ίσως ότι ίσως κάποιοι τα έχουν με την Καστοριά και μας κατατάσσουν σε κατηγορία επικινδυνότητος. Είχα μεταφέρει τις επικοινωνίες μου που είχαμε τους υπουργούς με τον κύριο Πυρακάκη, με τον κύριο Χαρδαλιά, που τα δεδομένα ήταν έτσι, γιατί η αξιολόγηση γίνεται με 15-16 διαφορετικούς δείκτες και έτσι γίνεται η κατάταξη. Δεν είναι κάτι απλό όπως νομίζει ο καθένας, και έτσι τότε ήμασταν κατηγορία 3 χαμηλά, όπως μου είχε πει ο κύριος Καρδαλιάς, και ελπίζαμε να γυρίσουμε στο 2. Τώρα, όσον αυτά που άκουσα ότι τις τελευταίες μέρες υπήρχαν κάποιοι αριθμοί μειωμένοι, να ξέρετε ότι κάποιοι αριθμοί το Σαββατοκύριακο φαίνονται μειωμένοι, γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Όλοι αυτοί οι αριθμοί για τους οποίους μιλάμε δεν είναι οι πραγματικοί, με την έννοια είναι αναφέρονται επί των περιστατικών που προσέρχονται και εξετάζονται. Είναι ενδεικτικοί, γι' αυτό και παίρνονται υπόψη τόσες διαφορετικές παράμετροι για να καταλήξουμε στα συμπεράσματα. Ήδη εγώ και η κοινωνία μου που έχω το νοσοκομείο βλέπω ότι και σήμερα υπάρχει μια αυξημένη προσέλευση ανθρώπων που έχουν πληθυντικό. Το καλό είναι ότι δεν έχουμε. Μας συγχωρείτε, κύριε Τσικαλάκη, έχουμε χάσει για δευτερόλεπτα τον ήχο. Και τον Απρίλιο. Το μεσημέρι επικοινώνησα με αυτούς που έπρεπε να επικοινωνήσω, γιατί υπήρχε μια διάχυτη ανησυχία στον νομό που με εκφράστηκε από κάποιους θεσμικούς παράγοντες με τους οποίους επικοινώνησα ότι σήμερα θα κυκλοφορούσε ένα λογείο, ότι σήμερα θα γινόταν το lockdown. Είχα τη διαβεβαίωση από το μεσημέρι από τον κύριο Χαρδαλιά ότι δεν επρόκειτο να γίνει σήμερα. Δεν αποφασίζει ένας άνθρωπος. Αύριο την Τετάρτη στις 5 θα συνέλθει αυτή η επιτροπή και θα εισηγηθεί. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Ο κύριος Χαρδαλιάς τι άλλο σας είπε, κύριε Τσικαλάκη? Δηλαδή όλοι σήμερα ένα λεπτό περιμένουν να ακούσουμε. Ναι, με συγχωρείς να λίγο, ακούσουμε. Τον Είναι σημαντικό, Χρήστα, να ακούσουμε ποια είναι τα δεδομένα και το τι έχει αποκομίσει και ο ίδιος, αυτό που πήγες να ρωτήσεις. Ναι. Ένα που υπάρχουν μέχρι το μεσημέρι που μιλούσαμε, το απόγευμα που μίλησα με τον κύριο Χαρδαλιά, και ίσως μιλήσω και αργότερα απόψε, είμαστε κοντά στο lockdown. Εμείς και τα Γιάννενα, που μίλησα και για τα Γιάννενα. Αυτό βέβαια μένει να θα το πει η Επιτροπή αύριο στις 5 το απόγευμα. Είναι πολλοί άνθρωποι μαζί, γιατροί λοιμοξιολόγοι, γιατροί επιδημιολόγοι, στατιστικολόγοι, που κάνουν την πρόταση προς την κυβέρνηση και η κυβέρνηση αποφασίζει. Αλλά όταν ακούμε ότι η Καστοριά έχει 100 τόσα θετικά και τα Γιάννενα 200 τόσα και Θεσσαλονίκη 600, άρα δεν είμαστε τρίτοι, είμαστε πρώτοι. Γιατί ο πληθυσμός ο δικός μας είναι πολύ πολύ, πολύ, πολύ λιγότερος. Δηλαδή, αν εμείς έχουμε. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο απόλυτος αριθμός, το επαναλαμβάνω. Έχει σημασία αυτά τα περιστατικά. Αν είναι μέσα στην ίδια οικογένεια, αν είναι στο ίδιο χωριό, στην ίδια περιοχή, εκτιμώνται περιπτώσεις τι διασωληνώσεις έχουμε, τι διακομιδές έχουμε. Είναι όλες αυτές οι παράμετροι, αλλά όπως λέμε, το πορτοκαλί αρχίζει να παίρνει φωτιά και να πλησιάζουμε προς το κόκκινο. Μάλιστα. Κύριε Τσικαλάκη, όλη η Καστοριά περιμένει αυτό με αγωνία, παρακολουθεί τις εξελίξεις.
Και δεν σας κρύβω ότι οι περισσότεροι πολίτες της Καστοριάς περίμεναν από σήμερα να μπει στο επίπεδο 4 η Περιφερειακή Ενότητα. Μάλιστα, κάποιοι εξέφρασαν και παράπονα ότι ο κύριος Χαρδαλιάς πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στην Κοζάνη, η οποία ήταν ήδη στο κόκκινο. Η Καστοριά όδευε προς το κόκκινο και όλους αυτούς τους μήνες δεν πραγματοποίησε επίσκεψη προκειμένου να συνομιλήσει με τους τοπικούς φορείς. Ακούστε. Μακάρι, μακάρι να μην, να μην ερχόταν αύριο ο κ. Καραβαλιάς, να μην χρειαζόταν να έρθει. Χρειάστηκε όμως και στο παρελθόν, ναι, κύριε Τσικαλάγια. Τα προηγούμενα που διημήφθησαν, τα είχα μεταφέρει και στον κύριο Καραβαλιά και στον Πρωθυπουργό. Είχα εκφράσει το, είχα μεταφέρει, άσχετα τι προσωπικά συναισθήματα ή απόψη είχα ο ίδιος, είμαι υποχρεωμένος να συναισθανόμενος το, την κοινή γνώμη, να μεταφέρω το τι επικρατεί στην κοινή γνώμη. Το είχα εκφράσει επανειλημμένα και στον κύριο Χαρδαλιά και στον Πρωθυπουργό το παράπονο ότι δεν ήρθε μια φορά στην Καστοριά, ενώ πήγε, ας πούμε, στη Θράκη που είναι οι συμπατριώτοι μας Έλληνες μουσουλμάνοι κομμάκι, ενώ πήγε στη Λάρισα, ότι έτσι ακριβώς τα είπα. Στη Λάρισα που είναι οι συμπατριώτες μας Έλληνες Αθήγανοι και δεν ήρθε στην Καστοριά. Να λοιπόν που έρχεται, γι' αυτό λέω να ήταν, μακάρι να ήταν αχρίαστος, να μην ερχόταν, να μην χρειαζόταν να έρθει. Και τώρα βέβαια... Κύριε Βουλευτά, θέλω να μου πείτε κάτι. Σας παρακαλώ πολύ αν μπορείτε και επιστημονικά να το εξηγήσετε. Έχετε και μια ειδικότητα που είναι στο επίκεντρο, ενώ είστε πνευμονολόγος. Έτσι, δεν θα πω ότι μπορείτε να έχετε μια εξειδίκευση στον COVID, γιατί ακόμα δεν έχουμε ούτε θεραπεία και φάρμακο. Από εκεί και πέρα, θέλω να μου πείτε πώς βγαίνουμε από όλο αυτό. Τα 124 ενεργά κρούσματα είναι ένα τεράστιο νούμερο, το είπατε και μόνος σας, είμαστε ίσως πρώτοι. Πρέπει να τα δούμε τα πράγματα πολύ συγκεκριμένα, διότι μιλάμε σήμερα για κάτι που αναμένουμε για 14 μέρες, με τους ρυθμούς αυτούς της πρωτιάς της αρνητικής, όχι 14, 28 θα μείνουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι πρέπει να κάνουμε από αύριο. Κακός ή καλός ο Χαρδαλιάς έρχεται για να βοηθήσει μαζί με την επιστημονική ομάδα. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό που σας λέω. Είναι 14 πρώτες μέρες που ενδεχομένως ανακοινώνονται αύριο. Δεν θα είναι 14 αν τα νούμερα παραμένουν σε αυτό το στυλ. Θα είναι 28 και 30. Να κάνουμε λοιπόν, να φανούμε χρήσιμοι και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να τελειώνει αυτό σε ένα 15ήμερο. Πρέπει να κάνουμε, είναι θέμα ατομικής ευθύνης και υπευθυνότητας. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που το αναλογεί. Να μην πλησιάζουμε δηλαδή τον ο ένας τον άλλο, να φοράμε μάσκες, να εφαρμόζουμε τους κανόνες υγιεινής. Αυτά δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Είναι γεγονός ότι εκπλήττουμε και εγώ δεν περίμενα. Δηλαδή για την πρώτη φορά για τον Μάρτιο, τότε που ήμασταν πρωτοπόροι σε όλη την Ελλάδα, είχαμε κάποιες δικαιολογίες. Και δεν χρειάζεται να τις εκφράσω, να τις επαναλάβω, που αποδιδόταν αυτή η τεράστια ιοφορία, δηλαδή το ότι ήρθε ο ιός, ο κορονοϊός, στην περιοχή μας. Τώρα, γιατί πάλι να είμαστε μέσα στους πρώτους 5-6 νομούς για τους οποίους γίνεται συζήτηση. Νομίζω κανείς μας δεν το καταλαβαίνει αυτό, κύριε Τσικάλα, και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε για ποιο λόγο η Καστοριά και πάλι βρίσκεται στο επίκεντρο. Ακούμε τις τελευταίες ημέρες τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας να κάνει ειδική μνεία στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και να απευθύνει έκκληση στους πολίτες να προσέχουν για την Αθήνα, για τη Θεσσαλονίκη, για τα Γιάννενα και την Καστοριά. Πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς έχει ξεφύγει η κατάσταση. Εγώ και κύριε Κοσμίδου και κύριε Παραρά, όλο τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο που ακούγαμε για αριθμούς σε κάποιους άλλους νομούς, εντός εισαγωγικών χαιρέκακα, χαιρόμασταν λίγο, ή το έλεγα και εγώ σε συναδέλφους βουλευτές, ότι είδατε, νομίζατε ότι εμείς κάτι έχουμε στην Καστοριά και ήμασταν τότε σχεδόν μόνο εμείς και δύο χωριά από το Βόλιο για τους οποίους γινόταν συζήτηση. Και λέγαμε να και η Θεσσαλονίκη, να και η Αθήνα που συζητάμε τώρα όλο το καλοκαίρι. Μετά τον Αύγουστο που έχουμε ξανά την καλοκαιρινή έξαρση των πολλών κρουσμάτων θετικών, αλλά ευτυχώς χωρίς σοβαρά κλινικά συμπτώματα. Ακούγαμε για τόσους νομούς στην Ελλάδα, δεν ακουγόμαστε εμείς και ήμασταν χαρούμενοι. Δυστυχώς ξαναήρθαμε στην πρωτοπορία και τέτοια πρωτοπορία να λείπει. Αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Κύριε Τσικαλάκια... Ναι. Βλέπω από όλους και από τους πολίτες και από τα θεσμικά πρόσωπα μεγαλύτερη σύνεση, μεγαλύτερη ψυχραιμία. Θυμηθείτε τις φωνές που ακούγαμε, που ορισμένες φορές δεν δικαιολογούνταν και από θεσμικούς παράγοντες. Υπήρχε η απειρία, δεν μπορεί ο καθένας να έχει τον ίδιο τρόπο αντίδρασης, δεν υπήρχε η εμπειρία. Η εμπειρία που έχουμε από τότε, που περάσαμε πολύ δύσκολα,
μπορεί να μας βοηθήσει να βγούμε εύκολα από αυτό κύριε το... Κύριε Τσικαλάγια, εμπειρία έχουμε, αντοχές έχουμε, το σύστημα υγείας σε Καστοριά και Κοζάνη έχει αντοχές, γιατί η εμπειρία από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να μπορούμε και να το αντέξουμε όλο αυτό. Είναι σωστό αυτό που λέει η Χρύσα. Κύριε Τσικαλάγια, να δούμε λίγο και τις ΜΕΘ. Ναι, μεν εγκαινιάστηκαν στην Αθήνα 50 που έγινε δωρεά από τη Βουλή. Είδαμε χθες και τον Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, να δούμε τι γίνεται εδώ. Δηλαδή, η όποια επιβάρυνση, η όποια πνευμονία για κάθε πολίτη που είναι θετικός, έτσι, που μπορεί να κοστίσει τη ζωή του, πρέπει να δούμε τελικά πού βρίσκονται. Σήμερα είδα ένα καινούριο τηλεοπτικό μήνυμα του Δημάρχου Κοζάνης, ο οποίος μιλάει και για τα όρια πλέον των νοσοκομείων, του νοσοκομείου της Κοζάνης. Άρα, πού βρισκόμαστε, δεν ξέρω. Φτάσαμε στα όρια, το ξεπερνούμε όλο αυτό, τι γίνεται? Επειδή δεν ξέρουμε αν θα δοκιμαστεί έντονα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και όλο το υγειονομικό σύστημα της Ελλάδος, γι' αυτό σίγουρα είμαστε πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν τον Μάρτιο. Ακόμα και στην Καστοριά έχουν αυξηθεί οι γιατροί, υπάρχουν τα μέσα, ο τεχνικός εξοπλισμός, φυσικά. Έχουν αυξηθεί οι γιατροί, αλλά στο νοσοκομείο δεν έχουμε πνευμονολόγο ακόμη. Να κάνουμε, δεν έχουμε πνευμονολόγο. Η Καστοριά έχει την ατυχία. Τι να κάνουμε, είναι βασικό, κύριε Τσικαλάκη. Ένας πνευμονολόγος να μην υπάρχει είναι βασικό, έτσι. Από τις βασικές ειδικότητες, ειδικά σε αυτή στην παρούσα κατάσταση με τον κορονοϊό. Εγώ με την θέληση των Καστοριανών εκλέχθηκα βουλευτής, άρα είμαι εκτός ιατρικής μάχης. Ο πνευμονολόγος του νοσοκομείου δικαιολογημένα πήγε στον τόπο κατοικίας του, καταγωγής του, είχε και προβλήματα. Δεν υπάρχουν άλλοι στην υπόλοιπη Ελλάδα πνευμονολόγοι, κύριε Τσικαλάγια? Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί τώρα. Ακόμη και πνευμονολόγος που ήρθε πριν από 2 και πλέον μήνες, δυστυχώς μετά από 3-4 μέρες παραιτήθηκε. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή την περίοδο θα είναι εξαιρετικά απίθανο να βρεθεί κάποιος να έρθει στην Καστοριά, εκτός αν είναι Καστοριανής καταγωγής. Δεν το θεωρώ δηλαδή πολύ απίθανο να βρεθεί πνευμονολόγος να έρθει στην Καστοριά. Για ποιο λόγο, κύριε Τσικαλάγια? Είναι σαν να το εκφράζεται σαν να μην καταδέχονται οι γιατροί πνευμονολόγοι να έρθουν, να εργαστούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Για ποιο λόγο να μην δεχτεί κάποιος να έρθει, να εργαστεί και να προσφέρει? Πνευμονολόγος υπάρχει ένας στο νοσοκομείο της Φλόρινας, υπάρχει ένας στο νοσοκομείο των Γρεβενών, υπάρχει. Όπου δεν υπάρχουν κρούσματα σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, στη Φλόρινα και στα Γρεβενά. Στη Φλόρινα και στα Γρεβενά τα κρούσματα είναι σχεδόν δεν υπάρχουν κρούσματα στις δύο αυτές περιφερειακές ενότητες. Στην Καστοριά που βράζει ο κορονοϊός, δεν έχουμε πνευμονολόγο. Νομίζω είναι από τις πιο σημαντικές ειδικότητες. Αυτό είναι τυχαίο γεγονός. Έχουμε τους γιατρούς των υπολείπων ειδικοτήτων των συναφών. Υπάρχουν 4 ειδικοί και έμπειροι παθολόγοι στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Υπάρχουν αναισθησιολόγοι, υπάρχουν καρδιολόγοι, υπάρχουν οι γιατροί των επιβόντων. Έχει έρθει και καινούριο νοσηλευτικό προσωπικό και αναλόγως πώς θα πάει η κατάσταση θα μπορούμε να φέρουμε από κάπου που δεν θα έχουν τόσο ανάγκη να φέρουμε εδώ. Μάλιστα. Αντώνη, έχεις κάτι να ρωτήσεις Χρύσα, τον κύριο Βουλευτή? Ένα τελευταίο για να το κλείσουμε εδώ. Κύριε Βουλευτά, έχετε επικοινωνία με τον κύριο Χαρδαλιά, μιλάτε. Τι ανακοινώνουμε λοιπόν αύριο? Μια προετοιμασία λίγες ώρες πριν το αποτέλεσμα το απογευματινό, έτσι. Γιατί προσέξτε λίγο, αν αποκωδικοποιήσουμε σήμερα τα λεγόμενα του κυρίου Χαρδαλιά, είπε ο ίδιος ότι αύριο πηγαίνω Καστοριά, θα πάω και Γιάννενα και Θεσσαλονίκη, ή νομίζω Θεσσαλονίκη για την Πέμπτη είπε. Στις 5 το απόγευμα όμως υπάρχει μια ειδική σύσκεψη και αν θυμηθούμε λίγο πώς έγινε στην Κοζάνη, ένα απόγευμα ανακοινώθηκε για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, οπότε για εξηγήστε μας τι θα ανακοινωθεί αύριο βράδυ, αύριο απόγευμα. Με το καλό να έρθει αύριο στην Καστοριά. Δυστυχώς εγώ δεν προλαβαίνω να είμαι αύριο στις 1 η ώρα στην Καστοριά. Δεν υπάρχει απευθείας πτήση. Έχω και κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις και αύριο και την Πέμπτη κυρίως που θα συζητήσουμε ξανά το θέμα της λίμνης στην Επιτροπή, τη σύνοψη που θα γίνει, να μην πω τώρα περισσότερα πάνω σε αυτό. Με το καλό να έρθει ο κύριος Χαρδαλιάς, να τον δει και η Καστοριά από κοντά, να είστε βέβαιοι ότι αύριο δεν πρόκειται να ανακοινώσει αποφάσεις, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Θεσμικά δηλαδή θα προηγηθεί η συνεδρίαση, η απογευματινή των ειδικών και η εισήγηση των ειδικών και μετά ό,τι είναι να αποφασιστεί θα ισχύει από... ίσως να ανακοινωθεί την Παρασκευή και δεν ξέρουμε αν θα ισχύει αμέσως από την Παρασκευή ή από την ερχόμενη Δευτέρα, όπως έγινε 2 εβδομάδες πριν. Το πιθανότερο είναι όμως να παρθούν κάποιες αποφάσεις που θα ισχύουν από την Παρασκευή. Αν ισχύουν από την Πέμπτη, δεν ξέρω πώς θα επιστρέψετε Καστοριά εσείς.
Όπως ξέρετε, η επιστροφή επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται η αναχώρηση. Η επιστροφή επιτρέπεται. Όταν μια περιοχή έχει αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, δεν μπορούν να φεύγουν οι πολίτες. Όσοι, αυτό το λέω τώρα δημοκρατικά για τον κόσμο, όσοι θέλουν να έρθουν στην περιοχή μπορούν να έρθουν, αλλά δεν θα μπορέσουν να ξαναφύγουν. Αυτό ισχύει. Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Τσικαλάγια. Καλό βράδυ. Ψυχραιμία, σύνεση, ηρεμία. Θα την ξεπεράσουμε και αυτή την πόρα με όσο γίνεται λιγότερες γρατσουνιές και λιγότερες απώλειες. Είστε καλά. Στήριξη στον εμπορικό κόσμο, κύριε Τσικαλάγια, αμέσως μετά. Στήριξη στον εμπορικό κόσμο, στην ανάπτυξη και σε όλα αυτά που περνάμε εδώ. Στήριξη σοβαρή χρειαζόμαστε, έτσι. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Αυτό κάνουμε, αυτό προσπαθούμε. Να είστε καλά, κύριε Τσικαλάγια. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.